Να έρθουμε τώρα στο θέμα για το οποίο μας έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και δεν είναι άλλο από το ελαιόλαδο και ζητάτε έτσι να μάθετε και για τη μέση αλλά και για την προοπτική του. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Κουτσούκος, ο πρόεδρος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου. Καλησπέρα σας κύριε Κουτσούκο. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και σε όλο τον κόσμο. Κύριε Κουτσούκο, έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα έτσι από τηλεθεατές που ρωτούν να μάθουν τι να κάνουν με το ελαιόλαδο. Είναι κάποιοι που ακόμα κρατάνε το λάδι στις αποθήκες γιατί βλέπουν ότι έχει πέσει λίγο η τιμή από ό,τι είχε το προηγούμενο διάστημα. Αυτή την περίοδο ποια είναι η τιμή του ελαιολάδου? Η τιμή του ελαιολάδου έχει διάφορες τιμές, ας το πούμε έτσι. Έχει διάφορες ταχύτητες. Υπάρχουν ελαιόλαδα τα οποία είναι καθαρά από επιμολύνσεις από φυτοφάρμακα και από υδρογονάνθρακες και που οι τιμές τους είναι αρκετά υψηλότερα γιατί είναι σπάνια αυτά τα ελαιόλαδα. Mm-hmm. Υπάρχουν ελαιόλαδα που είναι της μάζοξης που λέμε εμείς του τεπόζιτου και οι τιμές είναι λίγο πιο κάτω ή αρκετά πιο κάτω σε σχέση με αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Υπάρχει όντως μια έτσι, στασιμότητα, ένα σύρσιμο της αγοράς προς τα κάτω. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κάτι που να έχει διαφοροποιήσει τις σκέψεις και τις κουβέντες που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Mm. Ο κόσμος γενικά δεν έχει την κουλτούρα του πότε πρέπει να πουλήσει ή να ρωτήσει πότε πρέπει να πουλήσει. Και σήμερα ζώντας ας πούμε και ακολουθώντας τις εξελίξεις κοιτάζει την αγορά να είναι λίγο προς τα κάτω. Θεωρώ ότι για μένα το κρίσιμο σημείο σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, δηλαδή στα μέσα Μάη, δεν είναι αυτό, αλλά είναι το τι, σε τι ποιότητα είναι το ελαιόλαδο που έχει mm-hmm. και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα αρχίσουν σιγά σιγά οι πρώτες ζέστες. Αν ο παραγωγός που δεν έχει γνώση βέβαια, έτσι, εκτιμάει ότι το ελαιόλαδο μπορεί να αντέξει, μπορεί να δει την αγορά, να διαφοροποιείται και ανάλογα να κινηθεί. Η ιστορία φέτος είναι ότι δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κάποιες πρώτες προβλέψεις για την καινούρια χρονιά. Σερνόμαστε mm. λοιπόν σε αυτά τα γεγονότα. Η αγορά κινείται ελαφρώς προς τα κάτω σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δεν θέλω να σας δώσω τιμές γιατί οι τιμές είναι διαφόρων ταχυτήτων όπως σας είπα και πριν. Mm-hmm. Είναι όπου mm-hmm. σε βρούμε. Όπως το λέω λαϊκά για να το καταλάβουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί η διαδικασία. Δεν θέλω να προβλέψω αν θα είναι προς τα πάνω ή θα είναι προς τα κάτω. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο αυτό το διάστημα. Θεωρώ όμως ότι θα συνεχίσει αυτή την κατάσταση λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μέχρι να δούμε τον επόμενο μήνα μια πιο σίγουρη ματιά της προβλέψης και μιας χρονιάς και κυρίως να δούμε τα στοιχεία της κατανάλωσης. Θεωρώ ότι η διαδικασία έχει φρενάρει λίγο γιατί οι αγορές χρησιμοποίησαν κατά κόρον τα salad oils, αυτά που κουβεντιάζαμε στην εστίαση. Έχουμε ξανακουβεντιάσει mm-hmm. την κυρία Ελιοπούλη στο παρελθόν με αποτέλεσμα. Νομίζω ότι και στην Ευρώπη, παρόλο που απαγορεύεται σαν έξτρα ελαιόλαδο, δηλαδή αυτός ο τύπος λιπαρής ύλης, έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην εστίαση με διάφορους τρόπους, οπότε φρέναρε λίγο τη ζήτηση για το ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο. Ναι. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Δεν ξέρουμε και πώς θα πάει και η επόμενη χρονιά, έτσι. Περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με την καρπόδεση. Η ανθοφορία πάει καλά μέχρι στιγμής, από ό,τι λένε οι παραγωγοί. Όλα αυτά συνδυαστικά έτσι θα διαμορφώσουν και την εικόνα. Και βέβαια να κάνω μια έτσι παρέμβαση στην εκπομπή και να πω ότι όπως συνέβαινε και μέχρι τώρα, γιατί έτσι συμβαίνει, κάθε παραγωγός πουλάει ένα μέρος της παραγωγής του, παίρνει κάποια χρήματα, την τρέχουσα τιμή, μπορεί να μην είναι συμφέρουσα, αλλά okay. Καλύπτει τις ανάγκες του. Χτίζει θέσεις είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο το Μάιο μήνα, ας πούμε. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι κάποιοι παραγωγοί νιώθουν και αδικημένοι, γιατί πριν 2 μήνες είχε καλύτερη τιμή το ελαιόλαδο.
πίστευαν ότι ίσως πιάσουν μια καλύτερη τιμή, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολλοί οι παράγοντες, όπως είπατε κι εσείς. Από την άλλη, μιλήσατε έτσι για ποιότητα και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό. Κάποιος που φυλάσσει το προϊόν στο σπίτι του, εκτιμάται ότι διακινδυνεύει έτσι να χάσει την ποιότητα του προϊόντος. Την τύχη του, ακριβώς, την τύχη του. Το πράγμα όταν είναι έτσι και δεν έχει τις προδιαγραφές η αποθήκη που πρέπει να έχει, δηλαδή ανοξίποδα και χωρίς αέρα κτλ. Και στην καλύτερη των περιπτώσεων ένα άζωτο που δεν έχει σχεδόν κανένας ή να μην έχει μεγάλες θερμοκρασίες τώρα που θα γυρίσει η ζέστη, γιατί είναι φανερό ότι προκαλεί την τύχη σου. Το ελαιόλαδο είναι άκρος ευμετάβλητο προϊόν όσον αφορά την ποιότητα. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα αυτή τη στιγμή είναι διάρκεια 6 μηνών. 5 με 6 μηνών ελαιόλαδα έχουμε πίσω. Που σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη να γυρνάει το ελαιόλαδο. Άρα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι σε μια καλή ευκαιρία μπορούμε να βγούμε πολιτές. Ακόμα και αν δεν είναι όλοι οι ποσότητα. Να μοιράσουμε τον κίνδυνο δηλαδή, το ρίσκο. Τώρα, κύριε Κουτσούκο, επειδή βρισκόμαστε και εσύ έτσι σε ένα σημείο, θα έλεγε κανείς κρίσιμο για την επόμενη ελαιοκομική περίοδο, τι θα λέγανε τους παραγωγούς, γιατί τώρα το ζητούμενο είναι, πέρα από τις τιμές, να παράγουμε και ένα προϊόν ποιοτικό. Το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα στην καλλιέργεια της ελιάς? Δεν το έχουμε καταφέρει. Πώς να σας το πω, απόλυτος αυτό. Αν εξαιρέσετε 2-3 ομάδες παραγωγών, μικρότερες ή μεγαλύτερες, που έχουν κάποια σοβαρότητα και κάποια γνώση στη διαχείριση της καλλιέργειας, δεν το έχουμε. Έχουμε ένα κίνδυνο μεγάλο φέτος να χάσουμε αγορές. Δεν κινδυνολογώ χωρίς λόγο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανεύθυνοι γενικά. Δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι όλη η αλυσίδα. Υπάρχει μια μεγάλη ανευθυνότητα του στήλα κάνω εγώ ό,τι πρέπει να κάνω ή ό,τι μπορώ να κάνω και μετά σκόψει ο άλλος το κεφάλι του. Θα το λέω αυτό χοντρά, όμως μπορεί είναι, να μας κοστίσει στο μέλλον. Το καταλαβαίνω όπως το ζω, αυτό το πεντάμινο προσπαθούμε να βρούμε τις επιλογές για να μην χάσουμε αγώνες. Είναι τραγικό για ένα τόπο που έχει ένα καταπληκτικό προϊόν και το οποίο δεν μπορούμε να το κρατήσουμε σε πολλά στάνταρ. Γιατί έχει πάρα πολλά στάνταρ το ελαιόλαδο. Δεν έχει μόνο ένα. Ναι. Δηλαδή είναι κρίμα. Κάθε 15 μέρες οι παππούδες ψεκάζανε για να μην χάσουν τις ελιές. Και μετά πηγαίνανε και μαζεύανε. Μιλάμε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Αυτό όμως θα έχει και επιπτώσεις, έτσι, και πρέπει προφανώς να το γνωρίζουμε αυτό. Προφανώς έχει επιπτώσεις, το συναντάμε. Η χημεία είναι ένας μεγεθυντικός φακός, τεράστιος μεγεθυντικός φακός. Μπορεί να βρει ότι ό,τι έχεις κάνει μέσα στην παραγωγή σου, στο λιωτρίδι σου, στην τυποποίησή σου, παντού. Είχαμε, ας πούμε, τέτοια... Το λέω χαριτολογώντας, έτσι. Mm-hmm. Είναι του σατανά, μπορεί να βρει τα πάντα. Ακόμα και αν καπνίζεις μέσα στο λιωτρίδι, μπορεί να σου βρει μέσα στο λάδι. Άρα δεν μπορεί να κρυβόμαστε πίσω συνέχεια από το δάχτυλό μας. Πρέπει να λάβουμε όλοι οι πρωτοβουλίες, ο καθένας από τη μεριά του και εσείς, τα μέσα, και χαίρομαι που μου δίνετε το λόγο άλλη μια φορά να μιλήσω. Και η ΔΑΟ και όλοι, και οι επαγγελματίες και οι γεωπόνοι όλοι, πρέπει να βρούμε λύσεις για το προϊόν. Είναι κρίμα. Είναι πραγματικά κρίμα. Τώρα, κύριε Κουτσούκο, βέβαια μιλήσατε για το ράντισμα που αρκετοί παραγωγοί το κάνουν για να μην χάσουν τον καρπό τους. Ακριβώς. Έχετε σωστά δει τέτοια περιστατικά αρκετά τη χρονιά που μας πέρασε? Δηλαδή, έχει βρεθεί το δείγμα και να έχει αποσυρθεί ή να έχει πέσει η τιμή του? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε ποσότητες και ποιότητες. Με νύχια και με δόντια. Αυτό έχει κάποιο όριο, έχει κάποιο κόστος και έχει και κάποιο, μπορώ να σας το πω, πρέπει να βάλουμε κάποια τελεία σε αυτή την παρακμή, ας το πούμε. Προφανώς έχουμε, γιατί μιλάμε μόνο μέσα από χημικές αναλύσεις, απλώς αυτά δεν είναι κοινοποιήσιμα. Ναι. Μόνο μέσα από χημικές αναλύσεις μπορώ να σας μιλήσω. Άρα λοιπόν, τι λέμε, παιδιά, τι κάνουμε? Θέλετε να ετοιμάσουμε την καινούργια χρονιά? Θέλετε να γίνουμε σοβαρή περιοχή?
Και θέλετε να είμαστε άλλη μια χρονιά από τα ίδια. Μας θέλει το κράτος, μας θέλει το ένα, δεν μας θέλει, το κεφάλι μας μας θέλει. Συγγνώμη που σας μιλάω, έτσι δεν είναι. Όχι, καλά, καλά τα λέτε, γιατί πρέπει να τα καταλάβουν και αυτοί που μας βλέπουν. Ναι. Χημικέ, φτιάξτε. Τι να φτιάξω, ρε φίλε, δεν φτιάχνετε. Πώς να το φτιάξω, δηλαδή. Εσύ γιατί δεν το φτιάχνεις όταν έπρεπε. Το ζούμε άρα, αυτό όλα τα χρόνια. Τι θα λέγατε τώρα στους, τι θα λέγατε στους παραγωγούς, γιατί έχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες μέχρι τη συγκομιδή και βρισκόμαστε σε εξέλιξη. Τι θα τους λέγατε, πώς να καλλιεργήσουν? Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να απευθυνθούν στους ειδικούς, ας το πούμε έτσι, είτε είναι η ΔΑΟΚ σε κάθε μια περιοχή του νομού, είτε στους επαγγελματίες γεωπόνους, αλλά με την τήρηση των κανόνων που προβλέπεται. Δεν μπορεί να σου λέει ότι θέλεις 30 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες για να χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένη δραστηριότητα και εσύ να πηγαίνεις 15-20 μέρες να μάθει. Δεν γίνεται. Επειδή βρήκες εργάτη. Δεν γίνεται. Ναι. Παίρνεις το ρίσκο να κάνεις τις καλλιεργητικές σου πρακτικές, να κάνεις τις εφαρμογές με τις δραστικές ουσίες, αλλά δεν μπορεί να κάνεις και ό,τι θέλεις. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, μπορεί να πάρουμε μια ντομάτα να την αντίσουμε από τον κήπο μας και να την άλλη μέρα να την κόψουμε να την φάμε. Όχι, δεν περί αυτού πρόκειται. Ναι. Απλώς επειδή είναι δική μας ντομάτα και θα την φάμε εμείς και τα παιδιά μας, δεν μας απασχολεί, δεν θα το κάνουμε, δεν θα την κόψουμε. Άρα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Και αυτό και οι υδρογονάνθρακες. Το έχετε βάλει κατ' επανάληψη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Και οι υδρογονάνθρακες, το ίδιο. Ναι. Θέλουμε μια καινούρια χρονιά που να μπορέσουμε να παράξουμε προϊόντα τα οποία να σταθούν στις αγορές και να διεκδικήσουμε αγορές σε αυτή την συγκυρία των ανωδικών τάσεων. Συγκυρία των μεγάλων τιμών. Πρέπει να διατηρήσουμε τις αγορές. Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο. Βέβαια, το προϊόν μας πρέπει να είναι αξιόπιστο από όλες τις πλευρές. Ξέρετε ότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορεί το ίδιο ελαιόλαδο, την ίδια ας το πούμε έτσι, παρτίδα εξαγωγής να την πέρασουν από τρία χημεία διαφορετικά, από τρία χημικά εργαστήρια διαφορετικά. Όταν ο άλλος θέλει να πληρώσει 8 και 9 και 10 ευρώ, αυτό που θα πάρει πρέπει να είναι αυτό που θα πάρει και όχι αυτό που θα μπορούσε να πάρει. Βέβαια. Άρα αυστηρές. Πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα. Σαφέστατα. Είναι μονόδρομος. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη κουβέντα μας. Ναι. Είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Και έτσι να πούμε και δύο λόγια για την κατανάλωση, κύριε Κουτσούκο, γιατί η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη και προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν υψηλές οι τιμές και ο καταναλωτής το ράφι το έβρισκε πολύ ακριβά το λάδι, το πλήρωνε και το πληρώνει. Εδώ εσείς τι θα λέγατε, τι πρέπει να γίνει, γιατί αν χάσουμε την κατανάλωση τότε χάνουμε πολλά πράγματα. Έχετε δίκιο, είναι ένας γρίφος αυτός με δύσκολη λύση και με πολλές παραμέτρους. Θεωρώ ότι ο Έλληνας και γενικά η γειτονιά μας πρέπει να συνεχίσει να καταναλώνει ελαιόλαδο, καταρχήν πρώτα απ' όλα για την υγεία. Να μου πείτε ότι όταν είναι απαγορευτική η τιμή, πώς μπορεί άλλο να το πάρει. Ας το πάρει σε λιγότερες ποσότητες για να το χρησιμοποιήσει στις πρακτικές της κουζίνας που χρειάζεται το ομό ελαιόλαδο και όχι να το ταλαιπωρήσει. Αυτός είναι ένας τρόπος, δηλαδή ένα μέρος της κατανάλωσης σου να διατηρήσει το έξτρα βαρθένο και, για τους καταναλωτές μιλάω στην εγχώρη αγορά. Ναι. Και ένα άλλο μέρος να βρεις κάποια άλλη λύση, ίσως ένα ραφιναρισμένο πυρηνέλαιο που έχει τους λιγότερους κινδύνους και να το χρησιμοποιήσει είτε για το τηγάνισμα είτε για την φριτέζα. Για τους ξένους καταναλωτές θέλει πάρα πολύ δουλειά. Νομίζω ότι το ελληνικό ελαιόλαδο και το μεσημιακό ειδικότερα θα έπρεπε να παίξει ένα ρόλο σαν ένα τρόφιμο, σαν ένα φάρμακο με πολύ ψηλά στάνταρτ και να μπορεί να δικαιολογήσει την υψηλή τιμή που έχει αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη και να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις τιμές. Αλλά αυτό όμως είναι πολύ μεγάλο, είναι αρκετά χρονοβόρο και είναι και ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που πρέπει να βάλουν όλοι εμείς οι νεότεροι και τα πιο νέα παιδιά στο πώς πρέπει να μαρκετάρουμε στην αγορά και στις αγορές που κινούμαστε το προϊόν της περιοχής μας. Κύριε Κουτσούκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ και πάντα είστε μαζί μας στη σωστή άποψη και στη σωστή πλευρά του θέματος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.